Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο κύριος Σταθάς, θέλει να κάνει μία παρέμβαση στο θέμα. Μία τοποθέτηση, να. Λοιπόν, καταρχήν πρώτη φορά θα επικροτήσω τη Δήμαρχο για την κολοτούμπα που έκανα. Εσύ το είπες. Δεύτερον, πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, όταν ασχολούμαστε με τα κοινά, αποδεικνύει στην πράξη αν είμαστε σταθεροί ή όχι στις αρχές μας. Θανάση, μπορώ να το ξαναπώ. Πρώτη φορά επικροτώ τη Δήμαρχο που έκανε κολοτούμπα. Δηλώνετε. Γιατί όχι, δεν κάνατε δηλώσεις απευθείας. Δεν το καταλαβαίνω. Μήπως δεν το πήρατε καλά να το ξαναπεί. Λοιπόν. Δικαίωμά μου. Λοιπόν. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα όμως πραγματικά επί της διαδικασίας δεν σας αφορά το τι κάνει οποιοδήποτε εδώ πέρα. Όχι, δεν με αφορά. Η δικιά σας δουλειά, αν θέλετε τον δημοσιογράφο τον βγάλετε έξω, βγάλτε τον. Όχι βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε και θέλετε να το κάνετε, κάντε το. Αλλά να του πείτε εσείς να κάνει τη δουλειά του. Εσείς δεν καταλαβαίνω. Εσάς τι σας αφορά. Λοιπόν, κύριε Σταθά. Συνεχίζουμε. Ξαναπέστε, δεν το ακούσαμε. Το βασικότερο λοιπόν από όλα αυτή τη στιγμή είναι ότι θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα και για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα και πραγματικά θα φανεί εδώ πέρα ο καθένας τις σκοπούς έχει και όπως φαίνεται καθημερινά από την πορεία που είναι ο καθένας μας και μας κρίνει ο κόσμος. Εμείς είχαμε έρθει και για ένα θέμα το οποίο είναι συνέχεια να συζητηθεί για τις λευκές νύχτες. Και επί την ευκαιρία μια και βρισκόμαστε εδώ πέρα, θέλω να ζητήσω όπως είχα ζητήσει και τότε, μετά από τις μάχες που έχουμε δώσει, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλες τις δημοτικές παρατάξεις συμπολίτευσης, από την παράταξη του ΚΚΕ, μέχρι και αυτοί που στηρίζονταν και από τη Νέα Δημοκρατία. Όλες, όπως και δημοτικούς συμβούλους πλειοψηφίας, που και αυτοί έδωσαν τη μάχη, σε αυτό που είπε ο κύριος Παπαθανασίου, από μέσα, μπορούμε κάποιος να διαφωνώ, για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, πρέπει, και απευθύνομαι στη Δήμαρχο και στο Θανάση τον Αλεστά, πρέπει να διασφαλίσουμε ώστε να μην έχουμε προβλήματα από εδώ και πέρα. Σε αυτό εμείς, σαν εργατικό κέντρο, όπως έχουμε δηλώσει από την αρχή, μια και υλοποιείται αυτό το οποίο θέλαμε, θα είμαστε δίπλα σας σε όλα τα επίπεδα. Έχω πει στο Θανάση ότι πρέπει να διασφαλιστούν να είμαστε καλυμμένοι σε ό,τι γίνει και κυρίως όσον αφορά τα εργασιακά, που αφορά 21 άτομα, οι διαδικασίες, για τα σπίτια που είναι σε πρώτη φάση. Και στη δεύτερη φάση είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό ο Κώστας ο Έσοπος. Που για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή προέρχομαι από το εργατικό κίνημα. Και αυτό ήταν και ο λόγος που ήμουν αντιμέτωπος και θα είμαι αντιμέτωπος με πρακτικές στρατοπέδων. Κάτι που το έδειξα με το που σταματήσαμε εδώ πέρα και κερδίσαμε αυτή τη μάχη, τη συνεχίσαμε στο Δήμο Θηβαίων. Υπάρχουν επιστολές. Δεν πειράζει, θα δεις τα αποτελέσματα. Και εδώ πέρα δεν είχε γίνει κάτι. Εδώ πέρα είπε κάτι λοιπόν ο Κώστας Όσαπος, το οποίο πρέπει να μείνουμε και σε αυτό. Είπε ότι πρέπει να δούμε, γιατί σίγουρα θα έχουμε και φαινόμενα καλός κακός. Μέσα στην κοινωνία μας υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξενοφοβία, οι οποίοι είναι ρατσιστές, οι οποίοι είναι φασίστες. Και αυτό μεταβράζεται και στο εκλογικό σώμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Απέναντι λοιπόν σε αυτούς, όπου θα πάνε να εκμεταλλευτούν οι καταστάσεις, πρέπει να είμαστε ενωμένοι μια γροθιά και πρέπει να δώσουμε και αυτή τη μάχη. Και εκεί θα ήθελα από όλους
σε αυτή τη μάχη, οι χαρακτηρισμοί που είχαν υποθεί να λάβουν ένα τέλος. Υπήρξε αυτό το έσω αποτέλεσμα με την κολοτούμπα της Δημάρχου. Γιατί εντάξει, έκανε και άλλη κολοτούμπα, είναι πολιτική και ήθελα να υπηρετήσει την πολιτική, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, γιατί απουσιάζει σήμερα και ήθελα να μιλήσω για τον διορισμένο βουλευτή που αναλάβει και την πολιτική ευθύνη, που έβαλα πάνω απ' όλα το κομματικό συμφέρον και μετά το συμφέρον των προσφύγων, των ανθρώπων συνθηκών και της πόλης. Γι' αυτό όταν κάνουν κάτι καλό, πρέπει να τους επικροτούμε. Και έχω μάθει, όποιος αντίπαλός μου κάνει κάτι σωστό, έστω καθυστερημένο, τον επικροτώ και τον βοηθάω. Όχι γιατί είμαι καλός χριστιανός, αλλά έτσι πρέπει να κάνουμε σαν άνθρωποι. Λοιπόν, καλή δύναμη σε αυτό που εδώ και πέρα. Και Θανάση, αυτό που είσαι αναλάβει είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρειάζεται βοήθεια όλων. Και εδώ πέρα πρέπει να σε καλύψει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και φυσικά και όλοι οι πολίτες για αυτό το οποίο πάει να γίνει.